επιποδός πολέμου βρίσκονται οι κάτοικοι Αραχοβητίκων, οι οποίοι περιμένουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος με την οποία θα επεκταθεί ο προαστιακός μέχρι την περιοχή τους έως τα τέλη του Ιανουαρίου. Υπογραφή έχουμε βάλει από πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, αν έρθει ή δεν έρθει, ειλικρινά δεν ξέρω τι μου γίνεται. Πολύ μας βολεύει, όχι λίγο. Πρέπει να περιμένουμε κάθε μία ώρα το λεωφορείο για να μας πάει στην Πάτρα. Και λένε 9.30, έρχονται 10 παρατέταρτο. Το αίτημα για την επέκταση του προαστιακού είναι πάγιο για τους κατοίκους εδώ του χωριού, οι οποίοι πάγωσαν τις κινητοποιήσεις τους αμέσως μετά την χρονική τοποθέτηση ότι ο προαστιακός θα έρθει μέχρι το χωριό έως τα τέλη του Ιανουαρίου. Μέχρι την τελευταία ανακοίνωση ότι 31 Γενάρη θα έρθει. Θα μου πείτε δεν βλέπω 31 Γενάρη. Εγώ σας λέω ότι δεν θα έρθει και θα πάει τουλάχιστον για το καλοκαίρι και αν. Έχουν αφήσει μία κοινότητα και κατ' επέκταση και τις περιφερειακές κοινότητα Ψαθόπυργο Δρέπανο στο έλεος τους, στο έλεο των ΚΤΕΛ. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν υλοποιηθεί, οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να κινητοποιηθούν δυναμικά, ακόμη και να αποκλείσουν τις ράγες ακινητοποιώντας το τρένο. Το πρόβλημα θα διονυστεί κι άλλο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση και να φανταστείτε ότι και εμείς μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα βήμα ακριβώς στην κυριολεξία από το σπίτι μας. Εάν δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω κίνηση, θα προχωρήσουμε. Η ράμπα είναι έτοιμη εδώ και 1,5 χρόνο. Εδώ και 1,5 χρόνο είναι έτοιμη η ράμπα και περιμένουμε. Απλά δεν είναι τίποτα άλλο έτοιμο εκτός από τη ράμπα. Είναι σαν την κότα που περιμένουμε να γεννήσει και ακόμα περιμένουμε και δεν γεννάει. Πρέπει να είναι στέρφη η κότα. Λοιπόν, έτσι γίνεται και το προστασιακό. Έχουν φτιάξει τη ράμπα εδώ πέρα, όλα. Θα έρθει. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Θα περιμένουμε, είπαμε. Μήπως η κότα γεννήσει. Την ίδια ώρα και ο Δήμος ασκεί πιέσεις για την επέκταση του προαστιακού όχι μόνο προς Αραχοβήτικα και Ψαθόπυργο, αλλά και στην νότια πλευρά της πόλης, Βραχνέικα, Καμίνια και κάτω Αχαΐα. Ούτε ακούγεται τίποτα αυτόν τον καιρό και εμείς περιμένουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτό. Ούτε ακούγεται τίποτα, μόνο λόγια. Και τα υπόλοιπα χωριά. Και να συνεχίσει και πιο πέρα. Όχι μέχρι εδώ πέρα, και πιο πέρα ακόμα. Και τώρα και η βενζίνη που έχει φτάσει μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να πα στην Πάτρα. Προκειμένου να πάρει τα μάξι να πα στην Πάτρα, να πάει να βρει πάρκι, να πληρώσει πάρκι, να κάνει να ράνει. Στο πλαίσιο αυτό, την επόμενη Τρίτη, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Λοτσάρης θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τρενοσέ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει χρονικά το ζήτημα με την επέκταση της γραμμής στα Αραχοβήτικα. Ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και για τα αποτελέσματα της μελέτης για την βιωσιμότητα της επέκτασης του προαστιακού μέχρι την κάτω Αχαΐα, η οποία θα κρίνει την υλοποίηση ή όχι αυτού του αιτήματος.